Μας, κατά κάποιο τρόπο, σε αυτό το θέμα θα μείνουμε και θα καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας τον κύριο Μάριο Καλέα. Είναι διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αναπληρωτής πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Επομένως, η εμπειρία σας είναι αρκετά έτσι μακρά και. Ο πρώτος Έλληνας, από ό,τι διαβάσαμε. Ο πρώτος Έλληνας. Καλημέρα και ευχαριστώ. Καλημέρα. Τι έκανε, δημιούργησε την ανάγκη να υπάρξει ένας Έλληνας για πρώτη φορά σε τέτοια ψηλή θέση? Κοιτάξτε, ήταν μια τιμή για μένα, έτσι, η εκλογή από τους ομολόγους μου των αντίστοιχων υπηρεσιών ασύλου των κρατών μελών. Αλλά στην ουσία πρόκειται για μια αναγνώριση της εθνικής προσπάθειας που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα και όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης και ειδικότερα όσον αφορά στη διεκπαιρέωση των ετοιμάτων ασύλου. Μπορεί στην χώρα μας για διάφορους λόγους να μην αναγνωρίζουμε και να υποτιμούμε την προσπάθεια που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στη μετανάστευση, αλλά πιστέψτε με, στα διεθνή φόρα και στα διεθνή όργανα χαίρουμε της εκτίμησης ως χώρας, ως Υπουργείου και ως Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου. Και στο πλαίσιο αυτό έγινε και η συγκεκριμένη εκλογή. Για τον τρόπο αντιμετώπισης, λέτε, επειδή είμαστε και η πρώτη χώρα υποδοχής σε πολλές περιπτώσεις, για τον τρόπο αντιμετώπισης και των ανθρώπων αυτών που έρχονται εδώ στη χώρα μας. Είμαστε μία από τις χώρες πρώτης γραμμής. Εμείς, η Κύπρος, η Ιταλία, η Ισπανία και η Μάλτα, έχουμε πληγεί τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, από δυσανάλογα υψηλές μεταναστευτικές πιέσεις. Και παρά τις όποιες αδυναμίες τουλάχιστον στο παρελθόν, έχουμε καταφέρει να ανταπεξέλθουμε με πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Πάντως, ξέρετε, είναι και πολύ εύκολο να δημιουργηθεί μια εικόνα, κυρίως λόγω διαδικτύου. Ας πούμε, έγινε αυτό το περιστατικό προχτές στην Ερμού, που η κοπέλα γλίτωσε από καθαρή τύχη από έναν 33χρονο Ιρακινό, καθόταν εκεί, τη μαχαίρωσε, τα γνωστά, λέγοντας ότι τον παρακολουθεί κτλ. Με βάση αυτό το περιστατικό, ξαφνικά στο διαδίκτυο, που πια δυστυχώς πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη σε κάποια πράγματα, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα για τους μετανάστες που έρχονται, τι κάνει η ελληνική πολιτεία. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο συγκεκριμένος πολίτης τρίτης χώρας, Ιρακινός εν προκειμένου, ήρθε από τη Γερμανία. Ήταν αναγνωρισμένος πρόσφυγας από το γερμανικό κράτος. Ουδέποτε ήρθε νόμιμα, επομένως. Ήρθε νόμιμα, φυσικά, κάνοντας χρήση του γερμανικού διαβατηρίου, ταξιδιωτικού εγγράφου. Ουδέποτε είχε έρθει αντιμέτωπος στο παρελθόν με τις ελληνικές αρχές, είτε την ελληνική αστυνομία, είτε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια ευρύτερη παρανόηση ότι οι άνθρωποι που έρχονται παράτυπα στην Ελλάδα δεν υπόκειται σε ελέγχους. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Από τη στιγμή που κάποιος έρθει στη χώρα μας παράτυπα, μέχρι τη στιγμή που λάβει άδεια διαμονής, αν λάβει άδεια διαμονής, υπόκειται σε 4 διαφορετικούς βιομετρικούς ελέγχους. Με άλλα λόγια, δακτυλοσκοπείται 4 διαφορετικές φορές. Την πρώτη φορά για παράνομη είσοδο στη χώρα, τη δεύτερη φορά για να ελεγχθεί αν έχει υποβάλει στο παρελθόν αίτημα ασύλου, την τρίτη φορά για να δούμε αν έχει μεταβεί σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την τέταρτη φορά στο πλαίσιο της άδειας διαμονής. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους για να ελεγχθεί το ποινικό του μετρό. Αν υπάρχει δηλαδή κάποιο εκκρεμές ένταλμα σύλληψης, αν υπάρχει ερυθρά αγγελία, αν υπάρχουν διοκτικά μέτρα εναντίον του, αν έχει υποπέσει σε κάποιο αδίκημα στο παρελθόν. Άρα γι' αυτό το συγκεκριμένο λέτε ότι ήρθε νόμιμα και έγινε και ο έλεγχος, ας πούμε, των χαρτιών. Φυσικά. Του ή δεν ξέρω τι άλλος έλεγχος γίνεται, γιατί αυτός ο άνθρωπος τώρα φάνηκε ότι πρέπει να είναι μια ψυχιατρική περίπτωση. Είπε ότι την μαχαίρωσε γιατί νόμιζε ότι είναι κατάσκοπος. Υπάρχουν τέτοιοι έλεγχοι, γίνονται τέτοιοι έλεγχοι όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, εννοώ από γιατρούς, για να δούνε αν όντως μπορούν να μπουν είναι στα καλά τους, πώς να το πω. Καταρχάς, σας εξήγησα το ποινικό κομμάτι, έτσι, τον έλεγχο ως προς το ποινικό σκέλος. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το ιατρικό σκέλος, να σας πω ότι πολλοί εξ αυτών πράγματι αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους παθήσεις και προβλήματα. Μέσα στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης που έχουμε στα 5 νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου αλλά και στα 12 νησιά, υπάρχουν συγκεκριμένα κλιμάκια, όπως επίσης και στον Εύρο αλλά και στη Μαλακάσα και στα Διαβατά, όπου οι άνθρωποι περνούν από διαγνωστικά τεστ. Συνεπώς υπάρχει δυνατότητα να διαπιστωθεί αν χρήζει ιατροφαρμακευτική περίπτωση. Ένα διαρκές ζήτημα είναι ο αριθμός των ροών. Πού βρισκόμαστε τώρα? Δηλαδή τώρα, ενώ σήμερα, Τρίτη, 5 Μαρτίου του 2024. Μάλιστα. Κοιτάξτε, θα σας απογοητεύσω, κύριε Προβατά, δεν θα σας δώσω αριθμούς, γιατί οι αριθμοί
ερμηνεύονται πολλές φορές με διτό τρόπο και δημιουργούνται και κάποιες παρερμηνίες. Αυτό που θα σας πω ξεκάθαρα είναι ότι την περίοδο 2020-2022 υπήρχε μια σημαντική κάμψη στις παράτυπες αφήξεις. Λόγω κορονοϊού ήταν αυτό. Ναι, το γεγονός αυτό αποδίδεται εν μέρη στον κορονοϊό και στους περιορισμούς που υπήρχαν τότε, αλλά και στα μέτρα που είχε λάβει η ελληνική πολιτεία ως αντιστάθμισμα στην απόπειρα εργαλειοποίησης που είχε γίνει από την γείτονα χώρα. Για τον Εύρο, μιλάτε. Ακριβώς, για το Μάρτιο του 2020 στον Εύρο. Από εκεί και πέρα, από τα μέσα του 2022, παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση των αφίξεων, με αποκορύφωμα τον Οκτώβριο-Σεπτέμβριο του 2023, όπου φτάσαμε στο πικ. Έκτοτε όμως από τον Οκτώβριο του 2023, λόγω των πρωτοβουλειών που έχει αναλάβει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά κυρίως λόγω της διακήρυξης των Αθηνών, όπου έχει εντατικοποιήσει τη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών αρχών, παρατηρείται σταδιακή αποκλιμάκωση των συγκεκριμένων αφήξεων. Άρα έχει βοηθήσει η Τουρκία προφανώς η επικοινωνία, εν πάση περιπτώσει, με τις αρχές της γειτονικής χώρας. Η επικοινωνία και η συνεργασία είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν. Ναι. Γιατί τώρα υπάρχει και το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έτσι. Οπότε εκεί φαντάζομαι περιμένουμε κάποια στιγμή να υπάρξουν ρεύματα Παλαιστινίων εκτοπισμένων ανθρώπων από τον πόλεμο προς την Ευρώπη. Προς το παρόν δεν έχουμε υποστεί κάποιες συνέπειες σε επίπεδο αριθμών και αφήξεων. Αλλά όπως είπατε, κάποια στιγμή μελλοντικά είναι αναμενόμενο να γίνει αυτό. Γιατί κάθε πόλεμος, όπως ξέρετε, δημιουργεί πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Μία εκ των οποίων είναι και η εκτοπισμή ανθρώπων. Οπότε πιστεύω ότι κάποια στιγμή το φαινόμενο αυτό θα μας αγγίξει. Κάτι που δεν έχουμε πολύ ασχοληθεί, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα των Ελλήνων, είναι το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Για πείτε μας γι' αυτό δύο λόγια. Κοιτάξτε, η πολιτική συμφωνία που επήλθε τον Δεκέμβριο του 2023 και εκκρεμεί βέβαια η επικύρωση του Συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση, είναι ένα, θεωρώ, διπλωματικό επίτευγμα. Είναι για πρώτη φορά, και αυτό γιατί για πρώτη φορά οι χώρες της πρώτης γραμμής θα έχουν ωφέλη από μια τέτοια συμφωνία. Και όταν μιλάω για ωφέλη, αναφέρομαι στο διαμοιρασμό των ευθυνών ως προς τις ροές, στην επίδειξη αλληλεγγύης από τα κράτη-μέλη στις χώρες πρώτης γραμμής, στην περαιτέρω οικονομική ενίσχυση από τα ευρωπαϊκά ταμεία, αλλά και στη στήριξη από διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Frontex και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Άσυλο. Ενώ ακόμα προβλέπεται η ομογενοποίηση των διαδικασιών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ναι, τώρα υπάρχουν αποκλίσεις, δηλαδή άλλες διαδικασίες έχουμε εμείς, άλλες, η Ιταλία, ας πούμε. Ναι, ισχύει σε μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα. Μολονότι επιδιώκεται να υπάρξει σύγκληση ως προς διαδικασίες υποδοχής και ασύλου, παρατηρείται ότι κάθε κράτος μέλος εφαρμόζει ανάλογα με τις πολιτικές κατευθύνσεις αλλά και τις τοπικές ιδιαιτερότητες μια δικιά του διαδικασία θέλει. Στη δική μας περίπτωση βλέπετε να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις πολιτικές ασύλου σε αυτή τη φάση από ό,τι στο παρελθόν? Κοιτάξτε, το άσυλο είναι μια διαχρονική πολιτισμική αξία. Έτσι. Η πρώτη αναφορά χορήγησης ασύλου είναι στις Οικέτιδες του Εσχύλου στην Τραγωδία, όπου τότε ο πελασγός μυστικός βασιλιάς του Άργους δίνει άσυλο στις 50 δανειλίδες οι οποίες προσέφυγαν στο Άργος για να πάρουν άσυλο. Κατόπιν αυτή η εθιμική διάσταση μετατρέπεται σε νομική διάσταση στα βυζαντινά χρόνια στον Ιουστινιάνιο κώδικα και πάει λέγοντας. Το λέω αυτό για να σας πω ότι είναι διαχρονικό σαν ιδέα, και δεν είναι ένα εφεύρημα. Ακριβώς. Αλλά αν χρειάζεται περαιτέρω αυστηροποίηση, αν θεωρείτε εσείς. Ναι, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα επιχειρούμε μια τιτάνια προσπάθεια επίσπευσης των διαδικασιών ασύλου σε συνδυασμό με αυστηροποίηση του πλαισίου προκειμένου να αποφευθεί η κατάχρηση του εθνικού συστήματος ασύλου και όλα αυτά χωρίς να γίνονται εκπτώσεις ως προς την ποιότητα του παραγόμενου έργου. Γενικά θέλω να σας πω ότι ο σκληρός πυρήνας των αρχών και των αξιών του ασύλου, που είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής από πιθανή δίωξη, είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό. Από εκεί και πέρα υπάρχει τροποποίηση και μεταβολή των διαδικασιών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, δείτε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δείτε τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν και στη Συρία, δείτε τη Γάζα που αναφέρατε. Από την υποσαχάρη Αφρική, μια που το αναφέρατε, έχουμε μια σταθερή άφηξη από διάφορες χώρες του Σαχέλ, λόγω της κατάστασης που επικρατεί. Και μια που λέγατε αυτό πριν για την
για το νέο σύμφωνο. Είναι στις Βρυξέλλες ο υπουργός και μίλησε για προστασία των συνόρων και περισσότερη αλληλεγγύη. Τη ζήτησε δηλαδή. Πώς ακριβώς γίνεται και το ένα και το άλλο? Είναι κάτι το οποίο προβλέπεται στο πάκτη, για το οποίο κάναμε ήδη λόγο. Πρόκειται να ενεργοποιηθούν ειδικοί μηχανισμοί κρίσεων στα σύνορα. Σε για πρώτη φορά θα γίνει αυτό? Θα γίνει για πρώτη φορά, ναι. Προβλέπεται καλύτερη διαχείριση των συνόρων και καλύτερη και ενίσχυση των πρακτικά τι σημαίνει αυτό, καλύτερη διαχείριση συνόρων, τι σημαίνει πρακτικά? Θα υπάρχει μεγαλύτερη ενίσχυση από τον Frontex, θα υπάρχει μια σταχυολόγηση των ετοιμάτων ασύλου κατά την εξέτασή του στα σύνορα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες. Να μην περνάνε τα σύνορα, δηλαδή να μην περνάνε τα θαλάσσια σύνορα κάποιοι. Γνωρίζετε, το καταστατικό του Frontex προβλέπει την προστασία των ευρωπαϊκών σύνορων. Μάλιστα. Και επίσης, λοιπόν, κάτι που έχει ενδιαφέρον, μόνο επειδή δημιούργησε πολύ μεγάλο τώρα αυτό το νομοσχέδιο, δόθηκε, λέει, η πρώτη άδεια διαμονή σε μετανάστη με τουλάχιστον 3 χρόνια συνεχούς παραμονή στην Ελλάδα. Και τονίστηκε αυτός η πρώτη, έτσι, επιτυχημένη, το πρώτο επιτυχημένο περιστατικό αυτού του νομοσχεδίου. Τι λέτε γι' αυτό? Η πολιτική του Υπουργείου μας είναι ότι από τη μία θέλουμε να αυστηροποιήσουμε τις διαδικασίες ως προς την παράτυπη μετανάστευση, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρξουν και νόμιμοι οδοί μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό ψηφίστηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας τα τελευταία 3 έτη και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια, όπως είναι η προσφορά εργασίας, να μπορέσουν να πάρουν μια άδεια διαμονής. Οπότε νομίζω ότι το χαιρετίζουμε ως πρωτοβουλία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλέα. Να είστε καλά. Και εσείς. Και συγχαρητήρια για τη θέση. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα πρέπει να.